Λιάνγκα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την απορρόφηση του 8ου πλέον γυμνασίου στο 4ο? Εξελίξεις δεν έχει, είναι προδιαγεγραμμένο το φαινόμενο, έχει τελειώσει το σχολείο. Πρέπει να βάλουμε την τελεία. Δυστυχώς για τα παιδιά, για κάποιους καθηγητές, για ένα κτίριο, για μια ιστορία 33 ετών όπως ήταν ένα πειραματικό σχολείο στην πόλη της Καβάλας, έχει τελειώσει. Τέλειωσε αυτή η ιστορία, τέλειωσε ο αγώνας ο μεγάλος που δώσαμε εμείς. Δυστυχώς η Αθήνα έχει βαμβάκια στα αυτιά της, δεν ακούει. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, υπερβήκαμε τους εαυτούς μας πολλές φορές. Χρειάστηκε να χαλάσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ μας άνθρωποι της ίδιας πόλης. Απλά αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι αυτή η πόλη τελικά καταστρέφει ό,τι καλό έχει. Στεναχωριέμαι απίστευτα και επειδή συνέβηκε και αυτό αυτόν τον καιρό πριν από μερικά χρόνια, ήταν και το Κοσμόπολης και αυτό χάλασε. Στη θέση του μπήκε κάποιο άλλο βέβαια, δεν έχει σημασία, αλλά ό,τι καλό έχει αυτή η πόλη προσπαθεί να το χαλάσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, σαν άνθρωπος δηλαδή. Είστε ιδιαίτερα πικραμένοι, μιλάτε. Ναι, είμαι πάρα πολύ πικραμένη. Και ελπίζετε ότι θα υπάρξει ένας νέος τύπος σχολείου? Δεν ξέρω αν κάποιο από τα σχολεία της πόλης έχει την δυνατότητα να καταθέσει ένα τέτοιο φάκελο. Μακάρι και να υπάρχει. Πραγματικά το εύχομαι, μακάρι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία θα ήθελαν να φοιτήσουν σε ένα τέτοιο σχολείο. Πολλοί γονείς οι οποίοι θα ήθελαν πραγματικά τα παιδιά τους να περάσουν να πάνε τέτοιο σχολείο. Μακάρι και να δημιουργηθεί. Μακάρι και να δημιουργηθεί. Δηλαδή το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα. Οι αγώνες ωστόσο πιάσαν το. Οι αγώνες ωστόσο. Από το να κάθεται κανείς με σταυρωμένα τα χέρια, ναι. Καλύτερα να αγωνίζεται, αλλά. Τι να σας πω. Στην Ελλάδα τελικά αυτόν τον καιρό δεν ξέρω αν οι αγώνες πιάνουν τόπο ή αν μερικά πράγματα έχουν ήδη προδιαγραφεί και τελειώνουν χωρίς να παίζουν ρόλο οι αγώνες. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό μου. Πολύ ικανοποιημένη φαντάζομαι ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είχε κάτι άλλο να κάνουμε. Τα κάναμε όλα. Είμαι πολύ ήσυχη συνειδησιακά. Από εκεί και μετά, και εγώ και όλο το σώμα έτσι από πίσω μου. Πραγματικά εύχομαι να αλλάξει η νοοτροπία αυτής της πόλης. Μπορεί να είμαι λίγο έτσι καυστική, αλλά νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Διότι υπήρχαν πόλεις με θέματα που πραγματικά τα κυνήγησαν, τα απέτησαν και τα κέρδισαν. Δεν ρίχνω ευθύνη σε κανέναν. Σε κανέναν. Θεωρώ ότι ήταν πραγματικά προδιαγεγραμμένο το μέλλον αυτού του σχολείου. Ήταν να το κλείσουν και το κλείσαν.